Μιχάλη, γεια σας, καλησπέρα σας. Σας καλησπέρα σας, πώς είστε? Στο δεν μπορώ το έκοψα, να ξέρεις, δεν ακούστηκε το παρακάτω. Λέω τώρα θα γίνει κανακράου, λέω. Από αυτά που μου αρέσουν βέβαια. Αλλά και που γράφουν ιστορία στα μέσα ενημέρωσης. Και μετά σε καμιά γιορτή, ας πούμε, τα θυμόμαστε. Κάποια στιγμή πήγα. Δεν μπορώ, τώρα είμαι στον αέρα. Για όσους δεν άκουσαν το υπόλοιπο. Ναι, ήταν και κοριτσίστικη η φωνή που ακούστηκε όμως. Σωστό. Έτσι, έτσι. Επιβεβαιώνω. Γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, σε αποθεώνει το ακροατήριο από την ώρα που ξεκίνησα. Ναι. Και αφού μιλήσαμε με τον Νίκο για την καινούργια μεταγραφή του Άρη, τέλος πάντων τον παίκτη που κλείνει, θα τα πούμε στη συνέχεια. Σε αποθεώνει το ακροατήριο, γιατί αυτό που είπες πριν από λίγες μέρες συνέβη σήμερα με τον Τζόλακ. Είχες πει με σχεδόν απόλυτη σιγουριά ότι θα τελειώσει τις επόμενες μέρες. Ο Τζόλακ σίγουρα θα φύγει. Και ο ΠΑΟΚ παίρνει άλλο παίκτη. Και τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, μπορεί να είναι και στο τρένο, που λέει ο λόγος για την Σκωτία ο Τζόλακ. Τελείωσε. Ναι. Μα ήταν φανερό ότι το πρόβλημα δεν ήταν ούτε τα χρήματα, αφού είχαν φτάσει πολύ κοντά οι δύο ομάδες στις οι Rangers στις απαιτήσεις του ΠΑΟΚ. Συνεπώς, για να χαλάσει, και από τη στιγμή που ήθελε πάρα πολύ ο ίδιος να πάει, συνεπώς για να χαλάσει ήταν πολύ δύσκολο. Απλώς έπρεπε ο ΠΑΟΚ να βρει αντικαταστάτη. Και πολύ λογικά ο Λουτσέσκου στήλωσε τα πόδια για κάποιες μέρες, λέγοντας ότι αν δεν υπάρξει αντικαταστάτης, δεν πάμε πουθενά. Και νομίζω πολύ καλά έκανε, γιατί είδαμε τι συνέβη, ας πούμε, με τον Ολιβέιρα προχθές, που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη ζημιά και ο ΠΑΟΚ να έχει μείνει χωρίς center for, αν είχε πουλήσει πριν 10 μέρες τον Τζόλακ. Από την άλλη, αν στράβωνε αυτό, θα το είχαμε καταλάβει από τους Σκοτσέζους, όπου τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πριν μια εβδομάδα περίπου ανακοίνωνε ότι δεν πωλείται, θα είχαμε καταλάβει ότι στρέφονται αλλού. Αλλά άλλο τι έλεγε επισήμως ο ΠΑΟΚ και άλλο στις κουβέντες με τους Rangers. Προφανώς στις κουβέντες με τους Rangers έλεγε ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, για να τον δώσουμε πρέπει να βρούμε τον παίχτη που θα πάρουμε, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα και εμείς έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε πρέπει να περιμένετε λίγες μέρες να δούμε αν θα μπορέσουμε να βρούμε αντικαταστάτη του, και εφόσον τον βρούμε, OK, μπορούμε να προχωρήσει τον deal. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι τον βρήκε, και αυτό έχει το μεγάλο ενδιαφέρον, να δούμε ποιος είναι αυτός. Αν είναι όντως διαφορετικού τύπου φόρα από τον Τζόλακ, όπως υποθέταμε από την αρχή του καλοκαιριού, ότι θα είναι δηλαδή ένα πιο γρήγορο, πιο ευέλικτο φόρ σε σχέση με τον Τζόλακ, για να είναι και πιο ταιριαστός με τον Ολιβέιρα και για να δίνει δύο διαφορετικές επιλογές στην κορυφή της επίθεσης του Λουτσέσκου, ανάλογα με τον τρόπο παιχνιδιού και ανάλογα με τον αντίπαλο. Κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες για τον Ακπομ, δεν έχω ιδέα. Δεν μου μοιάζει και πάρα πολύ πιθανό. Αλλά δεν θέλω απέκλεια κιόλας. Αν ο ΠΑΟΚ ήθελε να πάει σε μια σίγουρη λύση και πιεζόταν πάρα πολύ από τον Τζόλακ να φύγει ο Τζόλακ, και δεν ήταν έτοιμος ο ΠΑΟΚ να βρει τον επόμενο, ή δεν ήθελε να πάρει ρίσκο με κάποιον που δεν ήταν σίγουρος. Με τον ΑΚΠΟ με έχεις δεδομένα συν και δεδομένα πλην. Ξαναλέω όμως, δεν το θεωρώ το πιο πιθανό. Δεν ξέρω αν έχουμε και η Ταμπαλντέ, που δεν είναι ακριβώς φορ, αλλά έχει παίξει σε πάρα πολλά παιχνίδια και ως center for. Θυμίζω, είναι ένα παιδί που ο ΠΑΟΚ το κοίταξε πάρα πολύ στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου. Είναι μια πολύ ακριβή περίπτωση. Δεν την εγκατέλειψε, νομίζω, την άφησε για αργότερα. Δεν ξέρω τώρα αν τα χρήματα που μπαίνουν στον ΠΑΟΚ, που έρχονται στον ΠΑΟΚ από την πώληση του Τζόλακ, μπορούν να του επιτρέψουν να κάνει μια τέτοια οικονομική υπέρβαση. Είναι πάντως μια από τις περιπτώσεις που σκέφτηκα, γιατί πραγματικά είναι διαφορετικού τύπου φόρ και πραγματικά τον ήθελε πάρα πολύ ο Μπότο. Και έχω μάθει από Ιβηρική Χερσόνησο είναι το φόρ. Ναι, και το πιο πιθανό, αυτό πήγα να πω, το πιο πιθανό είναι πάντως κάποια άλλη περίπτωση που δεν έχει διαρρεύσει, η οποία είναι, πώς να το πω, μένουν λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί. Πρέπει να είναι σε αυτή τη φάση, για να μην πω ότι μένουν τα τυπικά. Και συνεπώς έρχεται άμεσα στην Ελλάδα, είναι έτοιμος να μπει κατευθείαν στις προπονήσεις, και μπορεί να υπολογίζεται για τα δύο μάτς με την Λεύσκη,
όχι ως βασικός, γιατί προφανώς βασικός θα είναι ο Ολιβέιρα, αλλά ως λύση που θα δώσει άμεσα, θα παίξει άμεσα στον ΠΑΟΚ, είτε λίγα λεπτά στα πρώτα επίσημα μάτς, είτε ανάλογα με το πώς θα πάει και στα δύο, τρία φιλικά που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε. Ακόμα και να δει. Να ναι, ακόμα και να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα. Τα πλευράκια του Ολιβέιρα. Ναι, η πώληση του Τσόλακ και τα αρκετά χρήματα που παίρνει ο ΠΑΟΚ από αυτόν ίσως να ξεκλειδώνουν για τη μεταγραφή του Νάρη, που είχε κολλήσει πάνω κάτω στο μισό εκατομμύριο διαφορά ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους Γερμανούς. Ίσως ο ΠΑΟΚ τώρα με μια μεγαλύτερη άνεση να μείωσε αυτήν την απόσταση και να μπαίνουμε στο τελικό στάδιο της απόκτησης του Νάρη από τον ΠΑΟΚ, που δεν είναι center forward, θυμίζω είναι extreme, αλλά ένας παίκτης που είχε λοκάρει πολύ ο Μπότο. Πιθανότατα αυτό να δώσει την δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να πουλήσει και το Λάμπρο στον Όφι, με σαφώς πολύ μικρότερο ποσό, αλλά είναι και αυτή μια πιθανή καραμπόλα. Όταν θα έρθει ένας extreme είναι πιθανό να φύγει ο Λάμπρο για τον Όφι. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία με τον Πιτσιρικά. Okay. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ δεν ζητάει ακριβώς 15 εκατομμύρια. Επικοινωνεί σε όλους πόσο πολύ μεγάλο ταλέντο το θεωρεί, πόσο ψηλά βάζει τον πύχη. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν έρθει πρόταση κάποιων εκατομμυρίων ευρώ, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί παρά να το σκεφτεί. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Και για το ίδιο το κλαμπ, που θα πουλήσει ένα ταλέντο του πριν καν παίξει με την πρώτη ομάδα, και για το ίδιο το παιδί, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω από τους Γερμανούς αν είναι διατεθειμένοι να δώσουν εκατομμύρια ευρώ του τύπου 4, 3, 5, 6, δεν ξέρω εγώ, τέτοιο πράγμα συν ποσοστό μεταπόλυσης στον ΠΑΟΚ και να ξεκινήσει μια τέτοια κουβέντα. Πάντως δεν είναι ένα ενδιαφέρον που προκύπτει τώρα. Το παιδί αυτό το έχουν παρακολουθήσει πολύ σχεδόν όλο το χρόνο και δεν είναι τυχαία και η συμμετοχή του προχθές στο μάτς για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Έπαιξε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και γιατί δύο γερμανικές ομάδες, τουλάχιστον δύο γερμανικές ομάδες, δεν ξέρω ποιους άλλους, ήταν στο γήπεδο προκειμένου να τον παρακολουθήσουν για μία ακόμη φορά, αυτή τη φορά με την αντρική ομάδα του ΠΑΟΚ, και να καταλήξουν πόσο ψηλά θα βάλουν τον πύχη γι' αυτό, αν τα κάνουν πρόταση και τι είδους πρόταση θα είναι αυτή. Άρα μόνο και μόνο από αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ δηλαδή φέρνει, συνεννοείται με δύο γερμανικές ομάδες και δύο σκάουτερ να έρθουν να τον παρακολουθήσουν τον Πιτσιρικά, και επιπλέον τον βάζει να παίξει και σε ένα παιχνίδι με τους άντρες προκειμένου να τον δουν και σε αυτό το επίπεδο, δείχνει ότι έχει μπει στην κουβέντα και πολύ καλά κάνει. Έχει μπει στην κουβέντα, ξαναλέω, δεν είναι σωστό, δεν θα ήταν σωστό και για το ίδιο το κλαμπ και για το ίδιο το παιδί, ένα παιδί που δεν έχει παίξει καν στην αντρική ομάδα, να φέρει μια τέτοιου είδους πρόταση και ο ΠΑΟΚ να μην μπει στην κουβέντα να το συζητήσει καν. Προφανέστατα για τον Κουλιαράκη, στον οποίο έχει πολύ μεγάλη εκτίμηση, και ο Μπότο, ο ΠΑΟΚ δεν θα τον δώσει με ένα απλό ποσό, θα πρέπει να είναι αρκετά τα εκατομμύρια ευρώ, αλλά νομίζω προφανέστατα και τα 15 που υπόθηκαν από τον ΠΑΟΚ υπόθηκαν για να στείλουν το μήνυμα στους Γερμανούς ότι μην νομίζετε ότι μπορείτε εδώ να έρθετε και να ψωνίσετε τσάμπα, είναι το καλύτερό μας ταλέντο και κάνει πολλά. Ναι, και κάνει πολλά. Όπως έλεγα πριν, θυμίζει η Ρέτσο η υπόθεση. Εκεί που τον είδαμε κάποια στιγμή το Ρέτσο, μετά μάθαμε ότι πουλήθηκε 20 εκατομμύρια και λέγαμε 20 εκατομμύρια. Δεν το πίστευε κανένας τότε. Να σου πω. Ναι, σωστά. Σωστά, ναι. Είχε πάει, βέβαια 15 πήρε ο Ολυμπιακός, γιατί ήταν 15 συν 5 μπόνους, το οποίο το παιδί με τα πολλά προβλήματα και τους τραυματισμούς δεν μπόρεσε να πιάσει ποτέ. Αλλά θυμίζω η διαφορά ανάμεσα σε Κουλιεράκη και Ρέτσο ήταν ότι ο Ρέτσος είχε γίνει για 6 μήνες, για 6 μήνες όμως, μόνο, αλλά για 6 μήνες είχε γίνει βασικός στον Ολυμπιακό, και είχε παίξει και με την Αντρών της Ελλάδας. 3-4, δεν θυμάμαι πόσα παιχνίδια. Και με το πλεονέκτημα ότι έπαιζε δύο θέσεις, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, είτε στον Ολυμπιακό είτε στην Εθνική Ελλάδος, εκτός από στόπερ, είχε παίξει αρκετά μάτς βασικός και ως δεξιός μπακ. Και βέβαια ένας μάνατζερ που στη Γερμανία παίζει στα δάχτυλα, ο Πολ Κουτσολιάκος, που ήταν πίσω από αυτό το τρομερό deal για τον Ολυμπιακό, γιατί και εκείνο το deal, έστω και με τα 15, αντιλαμβανόμαστε όλοι, όχι για την εξέλιξη που είχε εν τέλει το παιδί,
Εγώ δεν το βάζω σε σχέση με αυτό, γιατί όταν παίρνει 5, 18 και 19 χρονών δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος για την εξέλιξη. Ήταν ένα υπερβολικό deal από την πλευρά των Γερμανών. Άμα το ψάξουμε το Ρέτσο, πού τον βρούμε τώρα? Άμα το ψάξουμε το Ρέτσο, πέρασε δανεικός από τις... Ναι, σωστά, σε Γαλλία είχε πάει. Σε Ντιτιέν, πέρασε δανεικός από τη Sheffield United όταν ήταν στην Premier League για ένα εξάμηνο. Οι τραυματισμοί τον πήγαν πήγε, πίσω. Αλλά... Το βράδυ. Κολλάει το μυαλό μου τώρα. Οι τραυματισμοί τον πήγαν πίσω, αυτό να... Αυτό μπορούμε να το υποθέσουμε βάσιμα. Δεν ξέρω τι, πόσο μεγάλη καριέρα θα έκανε ή μικρός είναι ακόμα, είναι πόσο μπορεί Ελλάς να κάνει Βερόνα. Από εδώ και στο εξής. Ελλάς Βερόνα. Σωστά. Ναι, σωστά. Εκεί είναι. Ή πόσο μπορεί να κάνει από εδώ και στο εξής. Αλλά εντάξει, όταν πήγε έμεινε σχεδόν τον πρώτο χρόνο έξω από την Bayern Leverkusen. Και δεν ήταν ο μόνος τραυματισμός, έμεινε ξέρω εγώ 5-6 μήνες έξω. Και δεν είναι ο μόνος σοβαρός τραυματισμός που είχε. Πάνω που πήγε να συνέλθει και να παίξει ξανά, ξανά έχει σοβαρό τραυματισμό και έμεινε αρκετούς μήνες έξω. Αν είναι τα στοιχεία σωστά, από το 17 μέχρι σήμερα έχει παίξει 27 και 4, 31, 36 παιχνίδια μόνο. 27 έκανε στην Bayern Leverkusen στα 5 χρόνια. Στα 25 χρόνια 27 παιχνίδια. Sheffield δεν μου βγάζει κάτι. Δεν έχει κάνει 0. Saint-Étienne 4 το 20-21 και Ελλάς Βερόνα 5. Ναι. Είμαι, δε, ναι. 36 μάτς σε 5 χρόνια. Ναι. Είναι... Πολύ, στράβωσε πολύ η καριέρα αυτού του παιδιού που κάνει μεγάλη προσπάθεια να την ξανακερδίσει και να την πάρει πίσω. Θα δούμε. Τώρα τι άλλο θες να μου πεις, θες να μου πεις ο Ντεμπάγιο? Να σου πω ο Ντεμπάγιο, με πάω, κλείσαμε. Κλείσαμε, ξέρεις τι, ήθελα όταν ανέφερες αρχικά τον Λάμπρου, γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση που τον είδα στην αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο πρώτο του φιλικό με Go Ahead και τα λοιπά. Αλήθεια δηλαδή, εγώ δεν ήξερα ότι ήταν στην προετοιμασία, να σου πω την αλήθεια. Ας πούμε. Δεν είχα διαβάσει και τα ονόματα, να δω Λάμπρου. Και αν το διάβαζα, να σου πω την αλήθεια, θα νόμιζα ότι ήταν κανένα άλλο Λάμπρου από του μικρού. Ναι, πέρυσι έπαιξε δανεικός. Πέρυσι έπαιξε δανεικός στον Όφη. Ναι. Έκανε ένα καλό πρωτάθλημα. Πολύ καλό πρωτάθλημα. Όχι καλό πρωτάθλημα. Αλλά είναι κάποιοι παίχτες στις μεγάλες ομάδες που δεν ξέρω γιατί δεν κολλάνε ποτέ. Τους βλέπουμε πάντα στην προετοιμασία. Άντε και σε τίποτα προκριματικά εύκολα στην αρχή για τίποτα λίγα λεπτά και μετά ξαναδανίζονται και ξαναέρχονται το ερχόμενο καλοκαίρι και αυτό και από την αρχή. Στον Ολυμπιακό συμβαίνει πιο συχνά, Βρουσάη, Ραντζέλοβιτς, Άντρουτσος, ξέρω εγώ, γεμίζουν τα καλοκαίρια με τα ονόματά τους και μετά όταν έρχεται ο Αύγουστος φεύγουν. Κάπως έτσι γίνει και με το Λάμπρο που είναι ξέρω εγώ η τρίτη, τέταρτη προετοιμασία που θα κάνει με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά και πάλι οι πιθανότητες να παραμείνει εφόσον ολοκληρώσει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό ο ΠΑΟΚ είναι πολύ λίγες. Στον Όφη τον θέλουν πάρα πολύ. Αυτή τη φορά είναι διατεθειμένοι να τον αγοράσουν, αφήνοντας ένα σημαντικό ποσοστό μεταπόληση στον ΠΑΟΚ και δίνοντάς του και κάποια χρήματα, προφανώς στα δεδομένα και στα κυβικά του Όφη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ναι. Και ενώ στην Αγγλία είναι για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Μάλλον για τρίτη συνεχόμενη μέρα απουσιάζει ο Κριστιάνο από την προετοιμασία της United. Θα πάω στο Μόζες. Αυτή τη μεταγραφή που προσπαθεί να κάνει ο Άρης, αυτός είναι ο εκλεκτός για το δεξί άκρο της άμυνας. Μόζες ο Ντουμπάγιο. Ναι, ο Ντουμπάγιο λοιπόν. Ένα παιδί που έχει νιγηριανή καταγωγή αλλά είναι μεγαλωμένος στην Αγγλία. Και ποδοσφαιρικά μεγαλωμένο στην Αγγλία, γεννημένο στο Λονδίνο, στα 29 του. Η μεταγραφή αυτή μου δείχνει όλο και περισσότερο ότι προσανατολίζεται για 3-5-2 ή τέλος πάντων για άμυνα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ο Μπούργος, γιατί αυτό εδώ είναι ένα παιδί που είναι ένα πάρα πολύ επιθετικό μπακ, ιδανικό για να παίζει όλη την πλευρά. Έχει κάνει κάποιες ακριβές μεταγραφές. Η πρώτη ακριβή μεταγραφή του ήταν το 2014 όταν τον αγόρασε η Μπρέτφορντ και έπαιξε κυρίως στην Championship μαζί της. Εκεί έκανε καλά πράγματα.
Ο Steve Bruce, ένας πολύ διάσημος Άγγλος προπονητής, είχε πληρώσει 5 εκατομμύρια λίρες για να τον πάρει στη Χαλ το επόμενο καλοκαίρι. Στη Χαλ έκανε ίσως την καλύτερη του χρονιά, βοηθώντας την ομάδα να ανέβει στη Premier League. Θυμίζω σε εκείνη τη Χαλ ο Ντουμπάγιο είχε, ήταν αυτός δεξί μπακ, χαφ, γιατί έπαιζε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Αριστερό μπακ χαφ ήταν ο Ρόμπερτσον της Λίβερπουλ. Ξαναλέω σε εκείνη τη Χαλ για να καταλάβει ο κόσμος περίπου το στυλ παιχνιδιού του Ντουμπάγιο. Και κεντρικός αμυντικός σε εκείνη τη Χαλ ήταν ο Χάρι Μαγκουάιρ. Πριν πάει στη Λέστερ, από την οποία μετά πήγε στην Manchester United. Επίσης θέλω να σας πω ότι τότε ο Ντουμπάγιο θεωρούνταν ίδιο επίπεδο με τους άλλους δύο. Δηλαδή, άκουγες ότι η Χάλ έχει μια φοβερή αμήνα που βασίζεται και άκουγες και τα ονόματα των τριών. Ίσως λίγο πιο μπροστά από όλα τα ονόματα του Ρόμπερτσον, αλλά πάντως τέτοιο επίπεδο σεζόν είχε κάνει στην άνοδο της Χάλ στην Premier League. Και τότε ήταν που στάθηκε και άτυχος και πήγε πίσω η καριέρα του. Δηλαδή εκεί μπορεί να είχε κάνει και πολύ ακριβή μεταγραφή. Μεταγραφή 15-20 εκατομμυρίων λιρών. Αλλά σε φιλικό προετοιμασίας πριν παίξουν στην Premier League και το καλοκαίρι είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά σε ένα μάτς με την Grimsby. Δεν θυμάμαι πια. Κάτι τέτοιο. Και στο γόνατο πολύ μεγάλη ζημιά. Έχασε όλη την επόμενη χρονιά. Και την μέση επόμενη χρονιά επίσης ταλαιπωρήθηκε πολύ να επιστρέψει. Έφαγε πάρα πολύ χρόνο σε γυμναστήρια, σε φυσιοθεραπευτήρια. Όλο αυτό τέλος πάντων τον πήγε πάρα πολύ πίσω. Το 18 επέστρεψε στην Bradford, που ήταν η ομάδα που τον είχε αναδείξει. Έκανε μια καλή σεζόν. Και ο Steve Bruce που τον λατρεύει, τον ξαναπαίρνει με μεταγραφή στη Sheffield Wednesday. Που έμεινε 2 χρονιές. Ο Bruce έμεινε πολύ λίγο στη Sheffield Wednesday. Και μετά μετακόμισε στην QPR πέρυσι, με την οποία είχε 28 συμμετοχές. Καλή περίπτωση. Παίζει όλη την πλευρά, αυτό κρατάω εγώ από αυτό που είπες. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτή η μεταγραφή μας δείχνει πολύ 3-5-2. Μας δείχνει πολύ 3-5-2. Και νομίζω ότι θα έχει τέτοιο συμβόλαιο που θα πρέπει να αρχίσουμε να θεωρούμε ότι ο Άρης αυτόν τον παίρνει για βασικό, για μπροστά από τον Εμπακατά. Δηλαδή να γίνει ο Εμπακατά αναπληρωματικός δεξιός μπακ. Αυτή την αίσθηση έχω. Ναι, και αυτό, κοίταξε, οι κινήσεις που κάνει ο Άρης, μάλλον έλεγα και πριν βγούμε μαζί στον αέρα, ότι τουλάχιστον σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, με τα τελευταία χρόνια και το πώς κινήθηκε ο Άρης στις μεταγραφές, είναι η πρώτη φορά που, επειδή είχε και πολλά φύγε εκτός από τα έλα που έχει, τους παίκτες καινούργιες που έχει φέρει αρκετούς, είναι η πρώτη φορά που φαίνεται ότι λειτουργεί συντονισμένα έτσι με πολύ καλό προγραμματισμό, με πολύ καλή συνεννόηση και γεμίζει το ρόστερ του και με πάρα πολύ καλούς παίκτες, έτσι. Μένει να τους δούμε, αλλά τουλάχιστον τα χαρτιά αυτό λένε και η εικόνα τους, η πορεία τους. Τώρα το τι θα κάνουν στο Βικελής κανένας δεν ξέρει. Είχαμε συζητήσει πριν 10 μέρες και, για το θέμα αυτό. Και είχα πει ότι υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό στις μεταγραφές του Άρη. Παίρνει ποδοσφαιριστές που κάποια στιγμή, πριν 2, πριν 3 χρόνια, μάλιστα το έγραψε και κείμενο, δεν θα περνούσαν στην Ελλάδα παρά μόνο για διακοπές. Και οι οποίοι έχουν κάνει μεταγραφές αρκετών εκατομμυρίων ευρώ στην καριέρα τους, όλοι, είτε ο Ντιόπ από τη Γαλλία, είτε ο Ντουμπάγιο τώρα που έχει κάνει μεταγραφή 5 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή 6 εκατομμύρια ευρώ, είτε ο Γκρέι που έχει κάνει μεταγραφή 15 εκατομμύρια ευρώ. Παίρνει παίκτες λοιπόν που κάποια στιγμή πριν 2, πριν 3 χρόνια είχαν τέτοιο κασέ και είχαν τέτοια αξία που δεν θα πέρναγαν όχι από τον Άρη, ούτε από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μόνο και από για διάφορους. Ναι, μπράβο, μόνο από τη Μύκονο. Και για διάφορους λόγους κάτι δεν πήγε καλά την τελευταία διετία, τριετία. Στο συγκεκριμένο παιδί αυτό που δεν πήγε καλά ήταν ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του το 2018, που τον άφησε 1,5 χρόνο εκτός από τις ουσίες. Και τώρα ο Άρης πιστεύει ότι έχουν την ποιότητα αποδεδειγμένα, το έχουν δείξει, και σε αυτόν μπορούν να κάνουν μαζί με αυτόν το restart της καριέρας του. Όλοι είναι σε ηλικία, είτε με μεγάλη μεταπολιτική αξία όπως οι Γάλλοι, που ήρθαν και ο Νταμπό και ο Διόπ,
είτε είναι μεγαλύτερη ηλικία αλλά με πολλά χρόνια ποδοσφαίρου μπροστά τους, και ο Ντουμπάγιο είναι μια τέτοια περίπτωση, 29 είναι το παιδί, και ο Γκρέι είναι μια τέτοια περίπτωση, για σέντερφορ στα 31 είναι μια χαρά ηλικία. Περιμένουμε να δούμε αυτό το στοίχημα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται να σου βγουν όλοι, όλες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά από την άλλη δύο περιπτώσεις από όλες αυτές να σου βγουν είναι σπουδαίο. Ναι. Εκεί οι υπόλοιποι, δηλαδή σε μία ώρα για τα μεταγραφικά της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, τι θα πείτε? Η ΑΕΚ έχετε να βρει στόπερ. Προτείνονται διάφοροι. Ναι. Ο τελευταίος προτάθηκε είναι ο Μπαστός. Μια περίπτωση προσφυστή που έκανε πολύ σοβαρή καριέρα στη Λάτσιο και μετά προτίμησε τα λεφτά της Σαουδικής Αραβίας, που πήγε με πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, και έπαιρνε και ο ίδιος πάρα πολλά λεφτά, κάτι τύπου ξέρω 4 εκατομμύρια το χρόνο, κάτι τέτοιο, ο οποίος τώρα μένει ελεύθερος, αλλά ήταν κανένα δύο χρόνια εκεί. Στη Λάτσιο έκανε πολύ σπουδαία πράγματα. Ποσοστής που θα μπορούσε να έχει πάρει μεταγραφή από τη Λάτσιο 15-20 εκατομμύρια ευρώ για καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ρίξει τόσο πολύ το κασέτο και μπορεί να το συζητήσει η ΑΕΚ. Υπάρχει περίπτωση του Σαλσίδο, αυτή μοιάζει πιο εύκολη, ένα παιδί που το ξέρει πολύ καλά από το Μεξικό, ο Αλμέιδα, είναι διεθνής Μεξικανός, στόπερ, παίζει στην Αμερική, στα MLS, στο Τόρεντο για την ακρίβεια, στον Καναδά. Mm. Θέλει να φύγει από εκεί και η ομάδα μάλλον θέλει να τον αφήσει. Έχει και αυτός υψηλό κασέ, αλλά πιο νορμάλ από του Μπαστός, περίπου ένα κάτι το χρόνο παίρνει στο MLS. Εκεί και για τη ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα αγωνίως και έχει και τη δυσκολία ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφασίζει πολύ δύσκολα να πει το ναι. Και ο Ολυμπιακός έχει κολλήσει με τον Εξτρέμ. Έχει κολλήσει αρκετά. Όλες οι περιπτώσεις που κοιτάει είναι πολύ ακριβές και πολύ ψηλοράφη και με ελάχιστες πιθανότητες να γίνουν πραγματικότητα. Δηλαδή ο Σάλομον που τον θέλει να αρέσει στην Premier League δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Είναι ουτοπικό. Δεν το συζητάω για τον Τζιγκάνκοφ που χράφτηκε. Ή ο Εμπουκού, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να δώσει τουλάχιστον 5,5-6 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει. Και δεν ξέρω και πάλι αν και αυτό το παιδί που παίζει στην Εθνική Ελπίδα της Γαλλίας, είναι 20 χρονών και είναι στον πρωτάθλαμο της Εθνικής Αντρών της Γαλλίας, θα φύγει από τη Γαλλία για να έρθει στην Ελλάδα στα 20-21 του. Πάνω στα ντουζένια του. Και αυτό μου μοιάζει πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσόκα. Καλή συνέχεια, κυρία. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.